Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Επιστρέψαμε μετά από 2 εβδομάδες. Κάναμε μία μικρή παύση. Αλλά ήρθαμε δυναμικά πάλι. Να πούμε χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας, γιατί ήταν 25 Μαρτίου την προηγούμενη εβδομάδα. Επαναστατική σημερινή εκπομπή. Ναι. Κλείσαμε 200 χρόνια από την Επανάσταση. Και όπως βλέπετε, εξαιτίας αυτού αλλάξαμε και σκηνικό, να έχουμε ποικιλία. Αναλίγες εκπομπές, μάλλον εμείς θα αλλάζουμε σκηνικά. Θα δούμε. Έτσι, να περάσουμε στο θέμα μας. Να περάσουμε στο θέμα μας. Το σημερινό μας θέμα είναι η συμπεριφορά. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, νομίζω, το οποίο αφορά και προβληματίζει τους νέους κατά κύριο λόγο, αλλά και γενικά νομίζω όλες τις ηλικίες. Βεβαίως, και έχει άμεση σχέση με την καθημερινότητα, θα έλεγα. Οπότε, γι' αυτό το λόγο αποφασίσαμε να το αναλύσουμε έτσι λίγο παραπάνω. Και ήθελα να πω πως με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και τους ραγδαίους ρυθμούς της καθημερινότητας, πιστεύω ότι έχει παραγωνιστεί η αξία της καλής συμπεριφοράς και αυτής της αλληλεγγύης με τον συνάνθρωπο. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, μιας και είναι συμφωνώ. Το τομέα σου. Ναι, συμφωνώ πολύ και η αλήθεια είναι ότι από την αρχή που μπήκα στη σχολή ήταν ένα θέμα το οποίο με ενδιέφερε πάρα πολύ και με προβλημάτιζε. Έτσι λοιπόν μου έδωσε τη λέξη κλειδί για να πω ότι η καθημερινότητα είναι ένα από τα κύρια θέματα που μας σωθεί να συζητήσουμε αυτό το θέμα, γιατί η συμπεριφορά μας τη χρησιμοποιούμε εντός εισαγωγικών, γιατί δεν ξέρω αν μπορείς να το πεις, σε καθημερινή βάση. Και έτσι όταν έχουμε μια καλή συμπεριφορά με τα δικά μας ιδανικά, έτσι έχουμε και μια καλή προσωπικότητα εντός εισαγωγικών. Όταν έχουμε μια καλή προσωπικότητα, έχουμε μια πιο καθαρή συνείδηση. Και αυτό νομίζω μας οδηγεί έτσι σε μια ψυχική και σωματική καλύτερη υγεία. Σαφώς η τελειότητα δεν υπάρχει. Σίγουρα. Και έτσι για να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας συζήτηση, θέλω να σου κάνω ένα ερώτημα. Πώς αντιλαμβάνεις εσύ τον όρο συμπεριφορά? Κατά τη γνώμη μου, συμπεριφορά είναι η αλληλεπίδραση, η καθημερινή αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων γύρω μας. Κάπως έτσι το έχω στο νου μου. Και αυτό είναι στην ουσία. Θα ήθελα στην αρχή, αν συμφωνείς και εσύ, να κάνουμε έτσι μια ιστορική αναδρομή. Εννοείται. Ακριβώς ιστορική αναδρομή δεν θα μπορούσαμε να την κατατάξουμε. Γιατί? Γιατί δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς στην αρχαιότητα, ας πούμε, στο μεσαίωνα, τι σκεφτόταν ακριβώς ο κάθε άνθρωπος. Αλλά θα θέλαμε έτσι να κάνουμε ένα γενικότερο πλαίσιο για να καταλάβει και ο κόσμος για το πώς μιλάμε. Και να πούμε βάσει αυτού. Mm-hmm. Έτσι, να πούμε ότι στην αρχαιότητα η καθημερινότητα ήταν πιο απλή. Οι άνθρωποι δεν ήταν, οι κοινωνίες ήταν πιο απλές, δεν υπήρχαν υποχρεώσεις που υπάρχουν σήμερα. Άρα, με την πιο απλή καθημερινότητα, είχαμε και μια πιο απλή σύνδεση μεταξύ των ανθρώπων. Οι σχέσεις τους ήταν πιο απλές. Και έτσι, αφού οι σχέσεις ήταν πιο απλές, έτσι ήταν και η συμπεριφορά ανάμεταξύ τους. Αργότερα, γύρω από το μεσαίωνα, ειδικά μετά στην Αναγέννηση, που ξεκίνησαν τα πράγματα και οι επιστήμες άρχισαν και αναπτύσσονταν. Γίνανε οι επαναστάσεις βιομηχανικές, άρα ο τρόπος ζωής άλλαξε ριζικά. Mm-hmm. Και βλέπουμε πλέον ότι οι κοινωνίες αλλάζουν τελείως τη μορφή τους. Οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων γίνονται πιο πολύπλοκες. Mm-hmm. Συνεπώς, έτσι γίνεται και η επικοινωνία και η συμπεριφορά τους. Έτσι βλέπουμε διάφορες σχέσεις να αναπτύσσονται και συμπεριφορές αλλάζουν τα πράγματα. Κατάλαβα. Και πάνω σε αυτό που θέλω να πεις είναι ότι αντιλαμβανόμαστε ότι ακολουθεί Α και Β παγκόσμιο, ναι, πολύ δύσκολες συνθήκες. Όμως το παράδοξο της ιστορίας είναι ότι οι άνθρωποι πραγματικά το βίωναν σαν μια γροθιά. Ήτανε όλοι ενωμένοι, τουλάχιστον από εμπειρίες που μου έχουν μεταφέρει άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, όπως η γιαγιά μου, ναι, ας πούμε, ότι πραγματικά τη ζούσαν εκείνη την εποχή σαν οικογένεια. Ότι πραγματικά συμπαραστεκόσουν στο δίπλα σου. Και αυτό θεωρώ ότι ότι δεν υπάρχει σήμερα. Ναι. Δυστυχώς, και μου δίνεις έτσι την πολύ ωραία πάσα να μιλήσω για το σήμερα. Σήμερα νομίζω οι κοινωνίες μας είναι πιο πολύπλοκες από ποτέ. Mm. Ειδικά με όλο αυτό που γίνεται με την πανδημία τώρα, έχουμε αποξενωθεί τελείως ο ένας με τον άλλον. Άρα η συμπεριφορά ανάμεταξύ μας γίνεται όλο και πιο περίπλοκη. Και όλο και πιο δύσκολη, θα έλεγα. Να πούμε έτσι ότι
Δεν συμφωνώ απόλυτα στο ότι δεν υπάρχει καθόλου αυτό το αίσθημα της οικογένειας. Υπάρχει νομίζω όταν πρόκειται για δύσκολες καταστάσεις. Για παράδειγμα, το 2018, αν δεν κάνω λάθος, που αν θυμάσαι έγινε στην Κινέτα η μεγάλη φωτιά και στο Μάτι. Τρομερό γεγονός. Τρομερό και πολύ έτσι, κακό γεγονός να το θυμάσαι. Εγώ το βίωσα λίγο πιο έντονα, γιατί εμείς έχουμε οικία. Καταγωγή δεν έχεις από εκεί. Ναι, okay, όχι ναι. Καταγωγή. Έχουμε ένα σπίτι εκεί πέρα, οπότε το βιώσαμε πολύ έντονα. Και κάτι που μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι άνθρωποι, το τι πράγματα μας φέρνανε, το πόσοι είχαν από εδώ στην Αθήνα γάλατα, φαγητά για τις οικογένειες, δίνανε χρήματα όσοι μπορούσαν. Και είχαν φτάσει σε σημείο, αν θυμάσαι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να λένε σταματήστε να φέρνετε πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν έχουμε πού να τα βάλουμε, δεν έχουμε ανθρώπους άλλους να δώσουμε. Εγώ θυμάμαι και ο Δήμος μας παρακινούσε και όλους τους πολίτες να βοηθήσουν και οι διάφορες έτσι, φιλανθρωπικές οργανώσεις. Η συμμετοχή του κόσμου νομίζω ήταν τρομερή. Άρα δεν συμφωνώ, ρε παιδί μου, με αυτό το ότι δεν υπάρχει απόλυτα. Απλά νομίζω πρέπει να γίνει κάτι δύσκολο, κακό γεγονός, να το πούμε, για να φανεί αυτή η σχέση που έχουμε μεταξύ μας. Και θεωρώ ότι δεν έχει αναδειχθεί τόσο τώρα, γιατί έχουμε το φόβο της αποξένωσης, ότι πλέον φοβόμαστε και το δίπλα μας. Και έτσι λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε το σήμερα, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε κιόλας ότι ενώ στο παρελθόν δεν γινόντουσαν σχεδόν καθόλου έρευνες σχετικά με τη συμπεριφορά, με το πώς δρά ο άνθρωπος σε γενικά πλαίσια πλέον, υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον, ειδικά μετά τον 20ο αιώνα, τεράστιο ενδιαφέρον στις συμπεριφορές του ανθρώπου και στο πώς δρά. Εγώ από ό,τι έχω διαβάσει, θεωρώ ότι με την ανάπτυξη της ιατρικής έτσι έχουμε καταφέρει κατά κάποιο τρόπο να αποκωδικοποιήσουμε και να ερμηνεύσουμε έτσι την πολυπλοκότητα του εγκεφάλου και μέσω της σύναψης των νευρώνων, το πόσο αρμονικά και συμμετέχουν παρότι μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετικά μέλη του εγκεφάλου. Και όλη αυτή η διαδικασία διάβασα ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της μαγνητικής θερμογραφίας. Αλήθεια. Να, κάτι που δεν ήξερα. Πέραν των πειραματικών δημοσκοπήσεων που μέσω ερωτηματολογίων μπορείς να βγάλεις κάποια συμπεράσματα που θα γνωρίζεις καλύτερα από εμένα. Βέβαια, να πούμε ότι τα ερωτηματολόγια δεν είναι πάντα τόσο αξιόπιστη πηγή, γιατί κάποιος μπορεί να πει ψέματα, κάποιος μπορεί να μην έχει ορθή νομίζω κρίση. Νομίζω ότι χρησιμοποιούνται στατιστικά προγράμματα. Και πάλι, δεν είναι πάντα 100%, δηλαδή πιο πολύ θεωρώ ότι είναι αξιόπιστα αυτά τα ό,τι έχει να κάνει με τους νεύρες και τα λοιπά, γιατί δεν μπορείς να επηρεάσεις τον εγκεφαλό σου ή τους νευρώνες σου, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ναι, βέβαια. Πάνω σε αυτό είχα δει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ήταν ένα ατύχημα, είναι δυσάρεστο γεγονός, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρον από πλευράς ιατρικής. Είχα δει λοιπόν ότι ένα παιδί είχε χτυπήσει στο κεφάλι του σε ένα συγκεκριμένο μέρος του εγκεφάλου, το οποίο επηρεάζει τη μνήμη του. Και έτσι, αφού χτύπησε, δεν μπορούσε να συγκρατήσει για πολύ καιρό μνήμες. Δηλαδή, ξέρω εγώ, μετά από μία μέρα ξέχναγε, αλλά δεν ξέχναγε τα πάντα. Άρα είχε πρόβλημα με την βραχυπρόθεσμη μνήμη του. Ακριβώς. Δεν θυμόμουν τον όρο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα δεν μπορούσε να θυμηθεί. Και δεν είναι ότι ξέχναγε τα πάντα. Πολλά πράγματα όπως στους γονείς του τους θυμότανε. Αλλά άλλα τα ξέχναγε. Κατάλαβα. Και αυτό είναι πάρα πολύ έτσι, σημαντικό να το σκεφτόμαστε, γιατί βλέπουμε κιόλας ότι η συμπεριφορά μας δεν είναι μόνο το πώς δρούμε στην κοινωνία. Βλέπουμε πόσο σημαντική συμμετοχή έχει ο εγκέφαλός μας. Γιατί αν το σκεφτούμε, ο εγκέφαλός μας είναι το μόνο όργανο το οποίο γνωρίζει την οντότητά του και μπορεί να αλλάξει τους τρόπους του και να αλλάξει έτσι τη συμπεριφορά. Ναι, είναι τρομερό και πιστεύω ότι είναι τόσο πολύπλοκο και γι' αυτό το λόγο οι επιστήμονες έχουν καταφέρει να αποκωδικοποιήσουν μόνο ένα ποσοστό 10 με 15%. Σκέψου λοιπόν με το υπόλοιπο ποσοστό τι θα μπορούσαμε να καταφέρουμε. Πάνω σε αυτό που είπες πάντως, έχω ακούσει και εγώ επίσης ένα πολύ περίεργο γεγονός, ότι πάλι είχε γίνει ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα πριν κάποια χρόνια στην Αμερική, αν δεν κάνω λάθος, και ο ασθενής ήταν ένα νεαρό παιδί στην ηλικία μας, περίπου.
και χτύπησες, είχε κάποιες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που αντιλαμβανόμαστε πόσο σοβαρό, τη σοβαρότητα του ατυχήματος. Ναι. Όταν ξύπνησε τέλος πάντων από το κόμμα μετά από μερικούς μήνες, είχε χτυπήσει μια συγκεκριμένη πλευρά του εγκεφάλου και ενώ δεν είχε καμία σχέση με την τέχνη, ξαφνικά ήταν πάρα πολύ καλό στη ζωγραφική. Και εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, με την έννοια ότι βλέπεις ότι κάθε κομμάτι του εγκεφάλου συνδέεται με κάποιο συγκεκριμένο τομέα στη ζωή μας. Είτε αυτό είναι συμπεριφορά, είτε αυτό είναι μνήμη, βραχυπρόθεσμη, μακροπρόθεσμη και αντιλαμβανόμαστε την πολυπλοκότητά του. Το είχα διαβάσει ένα παρόμοιο άρθρο, το οποίο έλεγε ότι ανάλογα με το τι κλίση έχει, σημαίνει ότι ενεργοποιείς και το ανάλογο κομμάτι εγκεφάλου. Δηλαδή, κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Μάλλον. Φαίνεται ότι συνδέονται. Γιατί, ας πούμε, όσοι ασχολούνται με τις θετικές επιστήμες, ενεργοποιούν τώρα, δεν θυμάμαι ποια σημεία είναι, αλλά ενεργοποιούν ένα συγκεκριμένο σημείο εγκεφάλου. Όσοι, ας πούμε, ασχολούνται με τις τέχνες, όπως και ανέφερες, ασχολούνται με άλλο. Όσοι ασχολούνται με τις θεωρητικές επιστήμες που έχουν αποστήθηση. Δηλαδή, χρειάζεται διαφορετικές ικανότητες. Αυτό πρέπει να είναι ελαφρώς υποανάπτυκτο, θα έλεγα. Εμένα, ό,τι έχει να κάνει με τις θετικές επιστήμες, θα έλεγα. Οπότε, ένα κάτι που δεν ξέραμε και ήταν πολύ έτσι, όμορφο. Ενδιαφέρον. Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να θίξουμε είναι η συμπεριφορά και η πανδημία. Εντάξει, είναι. Η καθημερινότητά μας. Ακριβώς. Το σήμερα, το τώρα. Ναι. Και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να το αναλύσουμε. Το πώς έχει επηρεάσει η συμπεριφορά του ανθρώπου, τους γύρω μας, σίγουρα, κατ' επέκταση. Τι ήταν κάτι που σε εντυπωσίασε, που ίσως παρατήρησες και σε σχέση με τη συμπεριφορά και με την πανδημία? Θα ήθελα να εστιάσω λίγο στην πανδημία στο συγκεκριμένο ερώτημα και θα σου πω γιατί. Αυτό που μου έκανε εμένα πολύ μεγάλη εντύπωση και στον εαυτό μου είναι, δεν ξέρω τώρα αν χρησιμοποιώ σωστό όρο, αλλά θα έλεγα η οικονομική συμπεριφορά. Κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Δηλαδή ότι ήταν αυτός ο εγκλεισμός επηρέασε άμεσα τους ανθρώπους, όπως και εμένα, όπως ανέφερα, στο να κάνουν περαιτέρω αγορές από ό,τι χρειάζονται. Και πόσες φορές είδαμε τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι διάφορες ταχυδρομικές με τα υπέρογκα ποσά και τα πόσα δέματα έπρεπε να διανέμουν. Επομένως, εμένα αυτό μου έκανε ιδιαίτερα εντύπωση. Τώρα δεν θέλω να ορίσω αρνητική ή θετική. Σίγουρα. Γιατί είναι και ένα υποκειμενικό ζήτημα. Αλλά είναι κάτι που δεν περίμενα. Δηλαδή, εγώ πριν την πανδημία δεν ασχολιόμουν καθόλου με το συγκεκριμένο τομέα. Συμφωνώ, γιατί και εγώ έχω συνηθίσει πάντα ό,τι ψώνια έχω να κάνω, να τα κάνω από κοντά, να πηγαίνω σε ένα κατάστημα, να τα βλέπω και να αγοράζω. Πλέον μπήκα κι εγώ στο τρυπάκι εντός εισαγωγικών. Να αγοράσω έτσι και έχω κάνει αρκετές συναλλαγές, να λέμε την αλήθεια, οπότε... Εγώ ας μην μιλήσω καλύτερα. Δεν πειράζει, σας αγαπάμε και έτσι. Έτσι, εμένα αυτό που μου έκανε περισσότερη εντύπωση είναι ένας νέος όρος που δημιουργήθηκε, φαντάσου, που λέγεται, μισό λεπτάκι, συμπεριφορική πανδημία, για να μην πω κάτι λάθος. Είναι ένας όρος τον οποίο έχουν προσδώσει οι ψυχολόγοι, οι οποίοι μελετάνε τις αλλαγές αυτές και στην ουσία είναι η νέα συμπεριφορά που έχει καταταχθεί από το Μάρτιο του 2020 και μετά. Δηλαδή έχει να κάνει με το πώς βιώνει την πανδημία το κάθε άτομο ξεχωριστά. Ακριβώς. Γιατί παρατηρούμε ότι γενικά ο άνθρωπος, όπως είναι και ευρέως γνωστό, είναι ένα όν το οποίο συνηθίζει. Mm-hmm. Όμως όταν έχει τρομερά μεγάλες αλλαγές, όπως ας πούμε το ότι έπρεπε να κλειστούμε σπίτι. Έπρεπε να δουλέψουμε από το σπίτι και που πηγαίναμε κάθε μέρα στη δουλειά μας. Με τα πανεπιστήμια που είναι κλειστά και είμαστε. Όταν βιώνουμε τόσο μεγάλες αλλαγές, στην αρχή είναι δύσκολο να αλλάξει αμέσως η οπτική του και μπαίνει σε μια κρίση πανικού, θα λέγαμε. Όπως θυμόμαστε όλοι στην πρώτη καραντίνα. Που ήταν, Και πάνω σε αυτό που είπες για την πρώτη καραντίνα, θα έλεγα ότι αυτή η αποξένωση ξεκίνησε ενσυνείδητα, δηλαδή υπήρχε ο φόβος. Οπότε αυτό επίδρασε άμεσα στην έτσι, απόσταση των ανθρώπων, όπως είπα, ενσυνείδητα, και κατέληξε στην ασυνείδητη αποξένωση. Ναι. Και εμένα αυτό είναι κάτι που πραγματικά με τρομάζει και είναι κάτι που με απασχολεί για το μέλλον.
Είναι ένα ζήτημα το οποίο, επειδή το έχουμε βιώσει όλοι, δεν θεωρώ ότι κανένας μπορεί να έχει αντικειμενική οπτική. Mm-hmm. Επειδή ήμασταν όλοι μέσα στα πράγματα, ο καθένας έχει τη δική του έτσι, εμπειρία mm-hmm. πάνω στο θέμα, οπότε η δική σου άποψη δεν μπορεί να είναι λάθος ούτε η δική μου, γιατί έτσι το βιώσαμε. Γιατί άλλοι μπορεί να το βιώσουν τον πανικό πιο έντονα mm-hmm. και άλλοι μπορεί να μην βιώσουν καθόλου πανικό. Και πάνω σε αυτό που λες, σκέφτομαι το πόσο σημαντικό είναι να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας ναι. σε τέτοιες κρίσιμες περιόδους. Αλλά με τη σωστή κλίμακα, γιατί ας πούμε ούτε η υπερβολή είναι καλή, γιατί εντάξει, αλλά ούτε και να τα κρατάμε μέσα μας. Θεωρώ ότι πρέπει να βρούμε μία μέση λύση. Και γενικά διάβασα πάρα πολλά άρθρα που άνθρωποι ένιωθαν υπερβολική πίεση του να είναι μέσα στο σπίτι, ναι. τους έπνιγε το σπίτι. Εντάξει, και άμα σκεφτούμε τώρα και προσωπικά, εγώ τουλάχιστον πέρασα διάφορα σκαμπανεβάσματα. Στην αρχή προσαρμόστηκα. Κάποιες φορές ένιωθα ότι με πνίγει, μετά ξανά, δηλαδή, και μετά νιώθεις μια εξάντληση. Εξάντληση, ναι. Εγώ, ας πούμε, στην πρώτη καραντίνα πέρασα και τη φάση της... δεν ήταν κατάθλιψη, αλλά ήταν η φάση που δεν ήθελες να κάνεις τίποτα, γιατί... Ναι. Ας πούμε, είχαν ευρειάσει, ας πούμε, τις καταστάσεις που αναγκαστικά έπρεπε να κλειστούμε μέσα και δεν είναι και η καλύτερη ηλικία, να λέμε τώρα, τα 19, τα 20, τα 21, τα 24, 25. Να κλείνεσαι μέσα στο σπίτι. Οπότε είχα νεύρα και δεν ήθελα να κάνω τίποτα. Είχα παθητικοποιηθεί. Εγώ ήμουν στο άλλο άκρο πάντως. Αλήθεια. Σε αντίθεση με την δεύτερη καραντίνα. Δηλαδή κάθε μέρα γυμναζόμουν, έτρεχα. Μόνο εσύ. είναι και αυτό που λέγαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας για την άθληση κτλ. Ότι όταν είσαι και επιρρεπής σε κάτι, τίνεις να δίνεις εκεί. Ας πούμε, εγώ επειδή ήμουν επιρρεπής πολύ στα ντοκιμαντέρ, στο να βλέπω βιντεάκια, ναι, σειρά. Και πάνω στον τομέα σου, ναι. Ό,τι μου έλεγες. Ναι, ναι, ναι. Είχα κολλήσει εκεί. Και, εκεί προσδίδεται, επειδή εγώ είμαι στον εγκληματολογικό τομέα. Βλέποντας πάρα πολλά περιστατικά, κάποια στιγμή απλά που χτίζεις και ναι, λες... Η αλήθεια είναι πως επιδρά λίγο αρνητικά και δεν σε βοηθά ναι, να... δυστυχώς. Έτσι λοιπόν αυτό που θα έπρεπε να πάρουμε μάλλον από όλη αυτή τη συζήτηση είναι ότι πρέπει να ξεδίνουμε κάπου. Βέβαια. Έστω και αν είναι μια σειρά όπως είπαμε, έστω και αν είναι γυμναστική όπως αρέσει εσένα, κάτι πρέπει να κάνουμε για να ξεδίνουμε. Γιατί η πολλή πίεση θα μας αρρωστήσει στο τέλος σωματικά. Και είναι κάτι που δεν νομίζω ότι το θέλουμε. Βέβαια. Και γενικότερα είναι μια έκφραση που συζητούσαμε προηγουμένως, ναι. ότι δεν πρέπει να αγχωνόμαστε και να προβληματιζόμαστε για πράγματα που δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Ναι. Δυστυχώς ή ευτυχώς είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να συζητήσουμε και θέλω πάρα πολύ να δω τη γνώμη σου. Βέβαια. είναι αυτό που ονομάζουμε η συμπεριφορά μας όταν περνάμε μια περίοδο άρνησης. Τι καταλαβαίνεις από αυτό? Έτσι όπως μου έρχεται στο μυαλό, πιστεύω πως έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάποιος δεν αποδέχεται μία κατάσταση. Mm-hmm. Αρνητική, βεβαίως, η περίοδος άρνησης συνδέεται άμεσα. Αλλά και πέραν αυτού, πιστεύω ότι ο άνθρωπος όχι δεν έχει την ικανότητα, επιλέγει να μην αποδεχτεί την πραγματικότητα και ψάχνει κάποιον άλλο να κατηγορήσει για τα αρνητικά που του συμβαίνουν. Είσαι πάρα πολύ κοντά και θα το πούμε έτσι λίγο πιο επιστημονικά. Επί της ουσίας, ο εγκέφαλός μας που μιλήσαμε και πριν και έτσι και τον αναλύσαμε αρκετά, έχει την, όπως είπαμε, είναι το μόνο όργανο το οποίο γνωρίζει ότι είναι όργανο και γνωρίζει την ανθρώπινη οντότητα. Άρα έχει την υποχρέωση, βασικά θα λέγαμε, να μας προστατεύσει. Άρα, όταν εμείς περνάμε μία δύσκολη περίοδο, ο εγκέφαλός μας κλείνεται και ξαφνικά ξεκινάει να ρίχνει τις ευθύνες σε άλλους. Γιατί δεν μπορεί να δεχθεί ο άνθρωπος ότι έχει κάνει λάθος. Άρα προστατεύουμε εντός εισαγωγικών το εγώ μας. Αυτό αλλιώς λέγεται post-trauma disorder, που συνήθως παρατηρείται στις πάρα πολύ έτσι, έντονες καταστάσεις, όπως έχουμε τραυματισμούς, θανάτους, δηλαδή άσχημα γεγονότα. Είναι στο πιο... Ναι. Ακραίο. Αλλά βέβαια μπορούμε να το συναντήσουμε και πολύ καθημερινά, απλά δεν το βλέπουμε πολλές φορές. Ναι, κατάλαβα. Ξέρεις, πάνω σε αυτό που μου λες, είναι πόσο συχνά ακούμε ότι ή δεν είχα άλλη επιλογή, ή κάποιος με όθησε να το κάνω αυτό, ναι. ή δεν φταίω εγώ. Πραγματικά, αυτή η αποποίηση ευθυνών με προβληματίζει ιδιαίτερα και εντάξει, άνθρωποι, είναι κάτι τελείως ανθρώπινο, να το πούμε και αυτό, αλλά τουλάχιστον πρέπει ο καθένας να κάνει τη δική του προσπάθεια. Ναι. Και τη δική του έτσι, προσωπική ανάπτυξη στο συγκεκριμένο κομμάτι. Είναι ακριβώς αυτό που είπες. Ναι, συμφωνώ.
Είναι ακριβώς αυτό που είπες, βασικά. Είναι, το καθημερινό κομμάτι είναι ακριβώς αυτό. Η αποποίηση ευθυνών, mm-hmm. ότι δεν θέλουμε να δεχτούμε, ακόμα και για απλά πράγματα. Mm-hmm. Πόσες φορές τσακωνόμαστε με φίλες ή με φίλους μας και λέμε ότι δεν έφταιγα εγώ, δεν ναι. ήταν δικό μου λάθος, δεν ξέρω αν σου έχει τύχει ποτέ, γιατί εννοείται. Το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει κάνει και αν δεν το έχετε κάνει, δηλαδή μπράβο σας, γιατί είναι πολύ δύσκολο, είναι ανθρώπινο. Και η επίρρηψη των ευθυνών, δηλαδή το να ρίχνουμε ευθύνη σε κάποιον άλλον, είναι στρατηγική επίθεση. Ναι, σωστό. Ο άνθρωπος το ρίχνει mm-hmm. το θυμό του, όταν είναι πληγωμένος και θυμωμένος, βασικά mm-hmm. να το εκφράσουμε αλλιώς, όταν είναι πληγωμένος και θυμωμένος, ρίχνει τις ευθύνες κάπου αλλού. Για να αναδείξει το εγώ του κατά ακριβώς. Κάποιο τρόπο. Ναι, είναι και επίθεση και άμυνα. Είναι κάπως επίθεση και άμυνα, ναι. Και είναι και εγωιστικό. Έτσι καλά, να πούμε. Ναι. Όπως, γιατί εγωισμό έχουμε όλοι οι άνθρωποι, σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό, οπότε mm-hmm. καταλαβαίνεις που κυμαίνεται αυτό. Και βάσει αυτού που λες, πιστεύω ότι όντως μερικοί άνθρωποι το κάνουν, mm. το κάνουν φανερά, δηλαδή να κατηγορούν τον διπλανό τους, ενώ κάποιοι το κρύβουν καλύτερα. Mm. Και αυτό πιστεύω ότι συνδέεται περισσότερο με το πόσο καλά διαχειρίζεσαι και αντιλαμβάνεσαι τα συναισθήματά σου. Ναι, έχει να κάνει πάρα πολύ με τα συναισθήματα, γιατί όλο αυτό που αναλύσαμε τώρα αποτελεί μία συμπεριφορά. Δηλαδή, ο κόσμος μπορεί να μην το καταλαβαίνει, όπως και εμείς αν δεν το είχαμε ψάξει, δεν θα το αντιλαμβανόμασταν. Είναι κάτι τελείως υποσυνείδητο. Ναι, είναι τελείως υποσυνείδητο και έχει να κάνει με τα συναισθήματα και έχει να κάνει και με τη συμπεριφορά μας. Ναι. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι καμιά φορά μπορεί να γίνεται και για μικρά και για μεγάλα γεγονότα. Δηλαδή, mm-hmm. πώς καμιά φορά όταν είσαι πιεσμένος, ξεσπάς. Ναι, βεβαίως. Και είναι και απαραίτητο. Είναι και απαραίτητο, αλλά με τους σωστούς τρόπους. Έτσι. Οπότε, αυτό ας πούμε, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε σε ένα πιο εγωιστικό τρόπο για να ξεσπάς, mm-hmm. που τον έχουμε περάσει όλοι μας. Τώρα πάνω στη συζήτησή μας, εγώ αναρωτιέμαι, γιατί το μυαλό μας ψάχνει κάποιον να κατηγορήσει για αυτά που μας συμβαίνουν. Πάνω σε αυτό είχα βρει ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα, το οποίο θα πούμε τώρα, το οποίο νομίζω είναι ο ορισμός mm-hmm. Αυτού που αναλύουμε τώρα. Ας πούμε για παράδειγμα ότι βγαίνουμε έξω mm-hmm. και στο πεζοδρόμιο έχει φύλλα από τα δέντρα. Και εμείς δεν βλέπουμε τα φύλλα και γλιστράμε και πέφτουμε. Όταν σηκωθούμε νευριασμένοι, στεναχωρημένοι, ντροπιασμένοι, σε περίπτωση που βλέπει κι άλλος κόσμος, θα ξεκινήσουμε και θα κατηγορήσουμε. Πρώτα το Δήμο, ο οποίος θεωρούμε ότι δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά του. Οι σωστές υποδομές δεν ακριβώς. Δεύτερον, αυτούς που εργάζονται στο Δήμο, οι οποίοι μπορεί να πέρασαν, αλλά να μην πέρασαν πολύ καλά τα φύλλα, να μην τα πήραν όλα. Να σωστά, κάπως έτσι, Ναι. Mm-hmm. Και τρίτον, τους δημότες που μας βλέπουν εκείνη τη στιγμή mm-hmm. και εμείς έχουμε ντροπιαστεί. Mm. Αλλά σε καμία περίπτωση και νομίζω σε κανέναν μας σχεδόν δεν θα περάσει πρώτα η σκέψη ότι «Α, δεν είδα τα φύλλα». Δηλαδή δεν θα ρίξουμε την ευθύνη πάνω μας ότι εμείς φταίμε επειδή δεν τα είδαμε, θα κοιτάξουμε κατευθείαν να κατηγορήσουμε κάποιον άλλον. Και πάνω σε αυτό που λες, θεωρώ mm. ότι η προσπάθεια να ρίξουμε κάπου την ευθύνη είναι μερικές φορές ευκολότερη από το να αποδεχτούμε την αλήθεια. Μα γι' αυτό κιόλας το κάνουμε αυτό, γιατί είναι η εύκολη λύση. Η ζωή μας πολλές φορές θα μας φέρει και καλές και κακές στιγμές. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι πρέπει να μάθουμε σιγά σιγά να τις αποδεχόμαστε και να βλέπουμε και που φταίξαμε εμείς και που φταίξαν οι άλλοι. Αλλά πρώτα νομίζω να κάνουμε την προσωπική μας αξιολόγηση. Βέβαια. Και να σου πω και κάτι. Πες ότι το κάνουμε το λάθος. Όλοι θα κάνουμε λάθος. Δηλαδή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά πέραν αυτού, το σημαντικό και πραγματικά αξιοθαύμαστος είναι αυτός που θα μετανοήσει, θα μετανιώσει για την πράξη του. Γιατί πόσες φορές και πόσο συχνά ακούς ότι εγώ δεν μετανιώνω. Δεν μετανιώνω για τίποτα. Ναι. Είναι στις πράξεις μου, ανήκει στο παρελθόν και είναι κομμάτι μου. Πραγματικά διαφωνώ κάθετα πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Γιατί πραγματικά είναι δύσκολο να κάνεις το λάθος, να το παραδεχτείς και να προχωρήσεις. Θα σου πω κάτι. Γενικά, είναι αυτό που ανέλησε μόλις, νομίζω θα συμφωνήσει, είναι και η γενικότερη τάση που έχουμε εμείς οι νέοι, ότι κάνουμε πράγματα, δεν μετανιώνουμε, γιατί το σήμερα είναι σήμερα και το αύριο δεν ξέρουμε τι θα μας φέρει. Βέβαια. Συμφωνώ σε έναν βαθμό με αυτό, ότι πρέπει να ζούμε το σήμερα, ότι πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για αυτά που έχουμε, να ζούμε τη ζωή μας όπως μπορούμε. Αλλά δεν συμφωνώ από την άποψη του να κάνουμε λάθη και να μην τα αξιολογούμε. Ακριβώς. Δηλαδή, νομίζω ότι παίρνει μεγαλύτερη έκταση από αυτό που θα έπρεπε να πάρει.
Δεν ξέρω αν συμφωνείς στο συγκεκριμένο, αλλά εγώ, ας πούμε, όταν είχα πρωτοέρθει και στην Εκκλησία, το σύγχυα αυτό. Δηλαδή, από τη μία είχα το ότι ήθελα να μετανοώ για τις πράξεις μου, ήθελα να τις αξιολογώ, αλλά από την άλλη υπήρχε και αυτή η άποψη νεανική. Και κάπου έχανα το ισοζύγιο. Ναι, έλεγα τώρα. Και σε μένα έχει τύχει, αλλά έχω καταλήξει πραγματικά εκεί πέρα, γιατί είναι δύσκολο. Ναι. Το πιο δύσκολο είναι να παραδεχτείς ότι έχεις κάνει λάθος και να το διορθώσεις. Ναι. Έμεσα ή άμεσα. Ναι. Και εγώ εκεί κατέληξα και είναι και αυτό που πονάει εντός εισαγωγικών περισσότερο. Το να πεις ότι έκανα λάθος, έλα μωρέ, έκανα λάθος και να φύγεις, είναι το πιο εύκολο. Το κάνουμε όλοι. Το θέμα είναι να μείνεις εκεί, να ζητήσεις συγγνώμη τον συνάνθρωπό σου. Πραγματικά όμως. Ναι. Και αυτό νομίζω είναι που κάτι πρέπει να το κάνουν όλοι, είτε πιστεύουν είτε δεν πιστεύουν. Βέβαια. Γιατί είναι προσωπικό όφελος και προσωπική υποχρέωση. Ξέρεις, θέλω να σε ρωτήσω τώρα. Ποια είναι η γνώμη σου για τη συμπεριφορά ενός ατόμου όταν είναι νευριασμένο? Πώς συμπεριφέρεται, δηλαδή, αυτός πιστεύεις είναι ο πραγματικός εαυτός ή συμβαίνει κάτι άλλο? Δύσκολο ερώτημα, η αλήθεια είναι, γιατί είναι τελείως υποκειμενικό, ανάλογα με το τι έχει ζήσει ο καθένας. Οπότε, σίγουρα και οι προσκυνητές που θα μας βλέπουν έχουν τη δική τους εμπειρία πάνω σε αυτό, ειδικά αν είναι μεγαλύτεροι από εμάς, έχουν σίγουρα εμπειρίες και θα μας πούνε, αλλά αυτό που έχω προσδιορίσει εγώ ως 19 χρονών είναι ότι διαφωνώ με το ότι είναι ο πραγματικός εαυτός, γιατί οι άνθρωποι είμαστε πολύπλευροι, οπότε πώς να το εξηγήσω. Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα για να οδηγήσει κάποιον άνθρωπο όταν είναι θυμωμένος να σου πει κάποια πράγματα που μπορεί να σε πληγώσουν. Ναι, άρα, εγώ δεν θέλω να στέκομαι στα λόγια που θα μου πει εκείνος ο άνθρωπος. Μπορεί ένα. Ενδεχομένως να είναι θολωμένος, να διακατέχεται έτσι από αρνητικά συναισθήματα. Οπότε, μάλλον. Σίγουρα. Και μπορεί να έχουν αλήθεια αυτά που θα σου πει, αλλά σημαίνει ότι κάτι γινόταν, ότι για κάποιο λόγο τα έκρυβε μέσα του και ένιωσε την ανάγκη να στα πει όταν είναι θυμωμένος. Δηλαδή, έκανε το λεγόμενο μπαμ που λέμε. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό. Συμφωνώ, απλά δεν ξέρω άμα συμφωνώ με την έννοια ότι είναι ο πραγματικός εαυτός ή όχι. Γιατί εμείς είμαστε εκείνη τη στιγμή. Αλλά και εγώ θα ήθελα να το σκεφτώ έτσι λίγο πιο θετικά και αισιόδοξα. Και να το δικαιολογήσω κατά μία έννοια. Είναι, ναι, και εγώ προσπαθώ να το δικαιολογήσω. Αλλά είδες πόσο σημαντικό είναι να προσέχουμε μερικές φορές και να φιλτράρουμε, ναι, αυτά που πρόκειται να πούμε στην εκάστοτε στιγμή της ζωής μας. Νομίζω σε όλους μας έχει τύχει. Είτε όχι. Ναι, νομίζω σε όλους μας έχει τύχει. Ξέρεις, να έχουμε λίγα νεύρα με κάποιον άνθρωπο και έτσι να ξεσπάσουμε και σε κάποιον που δεν πρέπει και να πούμε κάτι που δεν πρέπει. Εγώ προσωπικά, επειδή έτσι είμαι λίγο πιο οξύθυμος σαν χαρακτήρα, πολλές φορές, οπότε γι' αυτό ίσως το βλέπω και από αυτή την οπτική γωνία. Αν είσαι πιο πράος άνθρωπος, ναι. Ίσως να μην μπορείς να το καταλάβεις από αυτή την έννοια. Οπότε είναι έτσι, η ποικιλία χαρακτήρων. Ναι. Δεν μπορούμε να είμαστε και πολύ απόλυτες στο συγκεκριμένο κομμάτι. Τώρα με τον πραγματικό χαρακτήρα και το πραγματικό πρόσωπο του ανθρώπου είναι δύσκολο και είναι ίσως μια ερώτηση περίεργη, γιατί δεν νομίζω. Ναι. Διφορούμενη. Ναι, δεν νομίζω ότι από τη μία στιγμή μπορείς. Ενώ κατάλαβες ότι από το ένα δευτερόλεπτο του ανθρώπου που είναι νευριασμένος και θα σου πει κάτι, μπορείς να κρίνεις αν είναι ο πραγματικός του χαρακτήρας. Ναι, κατάλαβα. Νομίζω ότι πρέπει να είναι ένα σύμπλεγμα. Δεν μπορεί να αποτελεί τον κύριο γνώμονα, έτσι. Ναι. Δηλαδή, ναι, μεν πολλές φορές μας έχουν κάνει αρνητική εντύπωση όταν θα δούμε κάποιον δικό μας άνθρωπο να αντιδράει έτσι. Αλλά νομίζω πρέπει να σκεφτούμε την πλειοψηφία του συμπεριφορά. Βεβαίω. Όντω πρέπει να υπάρχει κατανόηση και από τι δύο πλευρέ. Ακριβώ. Και μιας έτσι που συζητήσαμε για τα λάθη πιο πάνω και θα ήθελα να μιλήσουμε έτσι λίγο παραπάνω γι' αυτό και θα ήθελα να σε ρωτήσω, τι πιστεύεις ότι μπορούμε να μάθουμε, γιατί είναι σημαντικό νομίζω να το επισημάνουμε από τα λάθη μας. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζουμε σε πρώτη φάση την ευθύνη, να αποδεχόμαστε οι ίδιοι ότι έχουμε κάνει το λάθος. Και αυτό πιστεύω ότι είναι το πρώτο βήμα για να το διορθώσουμε. Ναι. Συμφωνείς? Συμφωνώ πολύ. Εγώ αυτό που σκέφτομαι, αν και είναι το πρώτο πράγμα που μου έρθει στο μυαλό και αν και είναι λίγο κλισέ θα λέγαμε, θα χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, είναι το ότι μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Και πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι αν τη δεδομένη στιγμή που γίνει το λάθος το αποδεχτούμε ή κατευθείαν ή μετά από λίγο, το μυαλό μας δημιουργεί ήδη ένα σύστημα το οποίο
θα μας, ένα νέο σύστημα, το οποίο δεν υπήρχε πριν, το οποίο θα μας βοηθήσει για να μην ξανακάνουμε αυτό το λάθος. Αν κρατήσουμε την κατάσταση που είμαστε πάνω, την περίοδο άρνησης, ότι δεν το μυαλό μας δεν αναπτύσσει αυτό το σύστημα, mm-hmm. και άρα παραμένουμε στα ίδια. Μάλιστα. Παραμένουμε λοιπόν στάσιμοι, καμία ανάπτυξη. Ναι, ναι, ναι. Κάτι άλλο που θέλω εγώ να προσθέσω πάνω στα δικά σου, λεγόμενα, έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάνοντας λάθη και διορθώνοντάς τα, κερδίζουμε το σεβασμό των γύρων μας και αυτόματα γινόμαστε παράδειγμα προς μίμηση. Ναι. Γενικώς το να βάζουμε την ευθύνη στους ώμους κάποιου άλλου, πιστεύω ότι είναι μια απόπειρα για να καλύψουμε τις δικές μας αποτυχίες. Ακούγεται λίγο σκληρό, αλλά πιστεύω ότι είναι μια γενική αλήθεια. Ξέρεις τι, που εντάξει, την εφαρμόζουμε υπό προϋποθέσεις, γιατί δεν είναι σωστό να είμαστε απόλυτοι. Είναι σκληρό, ναι, ακούγεται βασικά και είναι σκληρό, αλλά έτσι είναι η αλήθεια νομίζω. Μα να αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τις πράξεις μας είναι πραγματικά αξιοσέβαστο. Ναι. Από το να υπεκφεύγουμε την όποια πραγματικότητα. Και έτσι νομίζω ενισχύουμε και την αυτογνωσία μας, γιατί είναι ένα καθημερινό εργαλείο η αυτογνωσία, την οποία δεν τη σκεφτόμαστε πάρα πολύ συχνά. Mm-hmm. Αλλά αν συνειδητοποιούσαμε πόσο μας βοηθάει καθημερινά, το πόσο καλύτερος άνθρωπος γίνομαι όταν έχω την αυτογνωσία και ξέρω ότι αυτό που έκανα είναι λάθος, γιατί βοηθάει και το πρώτο πράγμα που είπαμε, ότι φτιάχνουμε ένα νέο σύστημα, το οποίο μας βοηθάει για να μην επαναλάβουμε αυτό το λάθος. Είναι η συνέχεια του πρώτου βήματος. Ναι. Αφού αναλύσαμε λοιπόν τα παραπάνω θέματα, νομίζω ότι είναι πρέπον να συζητήσουμε και κάτι ακόμα. Είναι μια συμπεριφορά η οποία τουλάχιστον εγώ την παρατηρώ πάρα πολλές ημέρες μας. Και αυτό είναι το αίσθημα της αγένειας και γενικά το να μιλάμε με αγένεια, να συμπεριφερόμαστε έτσι. Ποια είναι η γνώμη σου? Γενικώς δεν θέλω να είμαι πεσημίστρια και να πω ότι επικρατεί στις σημερινές μας μέρες, αλλά κατά τη γνώμη μου η αγένεια θα έπρεπε να είναι καταδικαστέα. Σοφόλητη. Συγγνώμη, σοφόλητη, αλλά... Αυτό δεν το περίμενα ούτε εγώ, να ξέρετε. Ακούγεται λίγο αστείο, αλλά πραγματικά με εξοργίζει το ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να πούνε ένα γλυκό καλημέρα. Αλλά, από την άλλη, προσπαθώ να δικαιολογώ. Τουλάχιστον έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία, γιατί πραγματικά, μάλλον, υπάρχει κάποιος λόγος πίσω από αυτή την έτσι, αρνητική ενέργεια και που έχει οθήσει τους γύρω μας να δρούν με αυτόν τον αρνητικό τρόπο. Εμένα, ας πούμε, η δικιά μου άποψη, δεν θεωρώ... Εντάξει, σίγουρα συμφωνώ με το ότι ένα καλημέρα δεν βλέπει να το πούμε σε κανέναν άνθρωπο. Σε κανέναν άνθρωπο, δεν σπάω, κατάλαβες τι θέλω να πω. Mm-hmm. Γενικά κάνω πολλά σαρδάμ σήμερα, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Μπορεί να έχει να κάνει έτσι λίγο με το κλίμα που... Ναι, είναι που αλλάξαμε και το... Και η άνοιξη τα πουλάκια που κελαϊδούν. Ναι, είναι ωραία, αλλάξαμε και το... Πάλι σαρδάμ. Συμφωνώ με αυτό που είπες, ότι σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να υπάρχει, αλλά εγώ στηρίζομαι περισσότερο στο δεύτερο σκέλος που ανέφερες, ότι θέλω να σκέφτομαι κάθε φορά το τι υπάρχει από πίσω, γιατί κανένα συνέστημα δεν γεννιέται απλά μια μέρα, ξυπνάς και λες ότι αποφάσισες σήμερα να είμαι θυμωμένος, αποφάσισες σήμερα να είμαι αγενής. Και εγώ προσπαθώ οτιδήποτε. Να μπαίνω σε αυτή τη λογική και να δικαιολογώ τους ανθρώπους. Οπότε συμφωνώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να υπάρχει, γιατί όλοι μας περνάμε από δύσκολες φάσεις και πρέπει να κατανοούμε ένας τον άλλον. Αλλά δεν μπορώ, δηλαδή δεν είμαστε όλοι άνθρωποι το ίδιο, οπότε καταλαβαίνω ότι δεν μπορούμε όλοι να αντιδράμε το ίδιο. Δηλαδή, σε μια κακή κατάσταση, μπορεί και εγώ, ενώ τώρα υποστηρίζω όλα αυτά που λέω, να καταντήσω να, να έχω τη χειρότερη γένεια από όλους. Όχι, δεν είσαι αγενής. Δεν έχω παρατηρήσει κάτι. Ακόμα. Αν πετύχει σε μια κακή φάση, μπορεί να γίνω. Εννοώ ότι όλοι έχουμε τη δυνατότητα να γίνουμε. Το θέμα είναι να έχουμε τα σωστά μέσα για να το διαχειριζόμαστε. Ναι, ακριβώς. Πολλοί άνθρωποι. Να έχουμε το θάρρος να εντοπίσουμε το λάθος μας και να πούμε τη συγγνώμη μας. Έτσι. Προσπαθούμε να βρούμε, νομίζω, κουμπιά. Mm-hmm. Γιατί όλοι μας οι άνθρωποι έχουμε κουμπιά. Mm-hmm. Άρα, όταν θα δω εσένα νευριασμένη, γνωρίζοντάς σε, δεν θα σκεφτώ ότι, α, κοίτα ρε παιδί μου, είναι και γεννήση, είναι και νευριασμένη. Ναι. Θα κάτσω να σκεφτώ γιατί. Πόσο άσχημα μου φέρετε ή ναι. Θα πρέπει να κάτσω να σκεφτώ γιατί η σύση, ενώ δεν είναι γενικά γεννήση, σήμερα είναι. Άρα κάτι έχει γίνει. Πρέπει να έχουμε κατανόηση. Κατανόηση και μετάνοια. Οπότε αυτός που είναι αγενής δεν πρέπει να είναι εγωιστής και να πει ότι δεν με νοιάζει, εγώ έχω μία κακή μέρα, οπότε
δεν με νοιάζει τι θα πουν οι άλλοι. Πρέπει να σκεφτώ ότι ναι, γιατί σε όλους μας έχει συμβεί, νομίζω, να μιλήσουμε μια μέρα άσχημα. Είτε στους γονείς μας, είτε στους φίλους μας. Ναι. Παντού. Είτε σε κάποιον στο τρένο, στο μετρό. Αλλά το θέμα είναι να έχουμε τα μέσα να το διορθώσουμε. Ακριβώς. Πάνω στο συγκεκριμένο, ήθελα έτσι λίγο να αλλάξουμε πορεία συζήτησης, κατά κάποιο τρόπο. Και ήθελα να εντοπίσω, να αναλύσουμε επί της ουσίας, το κάποιο άλλο συναίσθημα και την καλύτερη στάση των ανθρώπων όσον αφορά στην αλληλεγγύη, στην ενότητα των ανθρώπων και πόσο σημαντική είναι η προσφορά στις μέρες μας. Είναι πάρα πολύ σημαντική και με είδες έκανα μια παύση, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε αναλύσει και πάρα πολύ στην κοινωνιολογία, στη σχολή μου. Πάλι Σαρδάμ έκανα. στη σχολή μου το έχουμε αναλύσει πάρα πολύ και θέλω να ακούσω πρώτα τη δική σου άποψη και μετά να σου πω εγώ μια θεωρία η οποία μου άλλαξε τον τρόπο σκέψης. Το τι είναι αλληλεγγύη για εμένα. Για εσένα, ναι. Οφείλω να πω ότι πάντα σαν άτομο είχα την εντύπωση πως είχα ιδιαίτερα ανεπτυγμένο το αίσθημα της αλληλεγγύης, αλλά ερχόμενη στον Ναό των Αγίων Ισιδώρων σίγουρα είναι ένα συναίσθημα το οποίο αναπτύχθηκε πολύ γρήγορα, γιατί πραγματικά είδα την πραγματικότητα με τα μάτια μου, όχι μόνο από τις τηλεοράσεις, από τα άρθρα ή από λόγια άλλων. Και τι θέλω να πω πάνω αυτό. Η σημερινή γενιά μας, γιατί θέλω να μιλήσω για εμάς προσωπικά, πιστεύω ότι δεν έχει ιδέα τι γίνεται γύρω μας. Το πόσο άσχημες καταστάσεις περνάνε οι άνθρωποι, οι συνάνθρωποι μας, αρρώστιες, οικονομικά προβλήματα, προβλήματα με την οικογένειά τους και όσα αυτά συνεπάγονται με τη σημερινή, με το σήμερα, με το 2021. Ναι. Και είναι χρέος μας να βοηθάμε έστω στο 1% το κάθε άτομο. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Έτσι πιστεύω ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν πιο αρμονικά πλασμένο κόσμο. Που μπορεί να μην βοηθήσω άμεσα τον άρρωστο. Αλλά έστω και ένα χαμόγελο, ένα καλημέρα, μπορεί να επηρεάσει τη διάθεσή του στο 0,01%. Εμένα αυτό προσωπικά, σαν Σύση, θα με χαροποιήσει πραγματικά και θα μου δώσει ένα νόημα στην καθημερινότητά μου. Ήταν πάρα πολύ όμορφο αυτό που είπες, γιατί νομίζω έχουμε σχεδόν ακριβώς την ίδια εμπειρία. Γιατί και εγώ, ερχόμενη στους Αγίους Ισιδώρους, πίστευα ότι ήξερα την αλληλεγγύη και ότι έχω συμπόνια για τον συνάνθρωπο κτλ. Αλλά όταν έρχεσαι εδώ και βλέπεις με τα μάτια σου το τι γίνεται και βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι ακόμα και άρρωστοι που έρχονται, που έχουν τόσα προβλήματα, έρχονται όλοι χαμογελαστοί να σου πούν την καλημέρα σου. Αυτό που θέλω να πω, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι ότι πραγματικά αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι τα άτομα που έχουν πραγματικά ανάγκη και πρόβλημα είναι τα πιο χαμογελαστά, ευγενικά και υπομονετικά άτομα. Γιατί όμως βάλαμε την αλληλεγγύη? Γιατί και η αλληλεγγύη συμπεριφορά είναι. Βέβαια. Είναι έμφυτο. Δηλαδή, το να πω εγώ ένα καλημέρα, γιατί και αυτό αλληλεγγύη είναι το να χαμογελάς έναν άνθρωπο, τον οποίο δεν ξέρεις και να του πεις καλημέρα. Ή ας πούμε, εμείς τώρα που είμαστε στο πόστο της κουζίνας, να δώσουμε τον καφέ και να μην τον δώσουμε, ρε παιδί μου, σκυφτές, χωρίς να του μιλήσουμε. Να πούμε καλημέρα, τι κάνετε. Ξέρω και να δώσει τον καφέ. Εμένα η καρδιά μου γεμίζει πάντα με αυτό το πράγμα. Και καθημερινότητα. Ή όταν έχουμε καραμέλες ή κάποια γλυκά, τα οποία όταν έρχονται παιδάκια, άρρωστα κι εμεί, αλλά ειδικά όταν είναι άρρωστα, ξέρω εγώ, χαροποιείσαι ιδιαίτερα, γιατί νιώθεις ότι για το 0,01 του δευτερολέπτου της ζωής τους, τους δίνεις μια χαρά. Ένα χαμόγελο. Ναι. Οπότε η αλληλεγγύη από τότε που ήρθα στο Αγίου Ισιδώρου άλλαξε τελείως σαν νόημα και άλλο σαν ουσία. Και άλλο να έχεις συμπόνια από τον καναπέ του σπιτιού σου. Ναι. Και άλλο να βοηθάς έμπρακτα όσο μπορείς και όπως μπορεί ο καθένας. Πράξη είναι τα πάντα. Ακόμα και το χαμόγελο που λέμε και το να μιλήσεις σε και κάποιον. Και να πεις ένα καλό λόγο, ένα κομπλιμέντο στον διπλανό σου. Ακόμα πόσο λείπει και αυτό. Ακόμα και στους φίλους σου, που καμιά φορά περνάνε μέρες και δεν θέλεις ένα φίλο σου να το ρωτήσει τι κάνεις, είσαι καλά. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, ακόμα και αυτό είναι αλληλεγγύη. Ακόμα και αυτό. Ένα παράδειγμα 38 που ήταν για μένα που επίσης είχα σοκαριστεί πάρα πολύ και ήταν πριν έρθω στους Αγίους Ισιδώρους, όταν είχε γίνει καταστροφή αυτή στην Κινέτα, μία γυναίκα στην αυλή της είχε βάλει το μισό πληθυσμό της Κινέτας, που δεν είμαστε και πολλοί, αλλά είχε βάλει πάρα πολλά άτομα στην αυλή της και τους τάιζε για 2 μέρες μακαρόνια και είχε βάλει ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στο κρεβάτι της για να κοιμηθούν άντα. Άγνωστη, και εκείνη, άγνωστη μεταξύ τους. Τρομερό. Και εκείνη κοιμόταν στην καρέκλα. Αλήθεια, ανατριχιαστικό. Δηλαδή, πολύ συγκινητικό. Το θυμάμαι και τώρα και λέω, δηλαδή,
Εκεί τραντάχτηκα για πρώτη άνθρωποι. Φορά. Και μετά δεύτερη φορά εδώ. Και εκεί λέω ότι, ρε παιδί μου, αυτό που λες εσύ, ότι σαν νέοι έχουμε στο μυαλό μας την καλοπέραση, το να περάσουμε σε μια σχολή, το να γίνουμε κάτι στο μέλλον. Καλό είναι, εννοείται, είναι τις ηλικίες μας και το μα στηρίζουμε απόλυτα. Μα σαφώς, αν δεν τα κάνουμε τώρα, πότε θα τα κάνουμε. Αλλά το θέμα είναι να έχουμε και μια πιο πλευρική, έτσι, ολοκληρωμένη ακριβώς. άποψη μια για τα πράγματα. Τι γίνεται γύρω μας. Ακριβώς, αυτή τη λέξη έψαμε. Δεν είμαστε μονάδες. Mm. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η καλοπέραση, δεν είναι μόνο να φυσικά είναι κάτι το οποίο πρέπει να κοιτάμε mm-hmm. και να κάνουμε. Αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο. Ακριβώς. Ακριβώς. Και δυστυχώς νομίζω δεν το καταλαβαίνουμε όσο θα έπρεπε. Είναι σημαντικό να βοηθά ο καθένας, όπως είπαμε, με το δικό του τρόπο. Κλείνοντας και λέγοντας την αλληλεγγύη, κλείνοντας, γιατί έχουμε και άλλα φυσικά. Κλείνοντας την αλληλεγγύη, θα ήθελα να μιλήσω για τα είδη της αλληλεγγύης. Και να, μιλήσω λίγο για, να μιλήσουμε και λίγο επιστημονικά, έτσι. Να πες, γιατί εγώ δεν γνωρίζω κάτι για πέρα. Ναι. Κάτι όμως για τον Dirkheim, πώς τον είπαμε. Ναι, τον Durkheim ή Dirkheim. Για παιδί. Ναι, είναι, θεωρείται ο πατέρας της κοινωνιολογίας. Τον έχω ακουστά πάντως, έτσι. Μπορεί από σένα, υποσυνείδητα. Μπορεί. Είναι ο πατέρας της κοινωνιολογίας, ήταν ο πατέρας της κοινωνιολογίας και είναι. Έχει αναπτύξει πάρα πολλές θεωρίες. Ο ίδιος, από τις πιο σημαντικές για μένα τουλάχιστον, είναι αυτή της αλληλεγγύης. Και εκείνος ήδη από δύο αιώνες πριν, έχει αναπτύξει μια θεωρία η οποία είναι πραγματικά αξιοσημείωτη. Και έχει χωρίσει την αλληλεγγύη σε δύο κομμάτια, τη μηχανική και την οργανική. Η μηχανική αλληλεγγύη είναι αυτή που υπήρχε στις αρχαιότερες κοινωνίες, όπως είπαμε και στην αρχή που κάναμε την ιστορική μας αναδρομή. Και έχει να κάνει με το αίσθημα της αλληλεγγύης όταν τα άτομα είναι ίδια. Δηλαδή έχουν κοινή εργασία, έχουν κοινό σπίτι, γιατί αν σκεφτούμε στην αρχαιότητα, υπήρχαν πέντε, πώς τα λένε, επαγγέλματα. Ναι. Δεν υπήρχε ιδιαίτερη, ιδιαίτερη εξειδίκευση. Ζήτηση, ναι. Ο κύριος τομέας ήταν η αγροτική παραγωγή, mm-hmm. η αυτοκατανάλωση, το εμπόριο ήρθε πιο μετά. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η αλληλεγγύη γινόταν βάσιμη, επειδή είχα το αίσθημα ότι μου μοιάζεις, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Αυτό αλλάζει. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι σήμερα έχουμε πολλούς διαφορετικούς άνθρωπους, πολλά επαγγέλματα, πολλές εξειδικεύσεις, πολλούς οργανισμούς. Δεν έχει καμία σχέση η ζωή του τότε με το τώρα. Και θα περιμέναμε ότι η αλληλεγγύη δεν θα υπήρχε. Mm-hmm. Όμως, ανέπτυξε ο Durkheim ότι ακριβώς επειδή αλλάζουμε και ακριβώς επειδή καταλαβαίνουμε ότι είμαστε διαφορετικοί και δεν έχουμε τίποτα κοινό, τότε είναι που πάλι έχουμε αλληλεγγύη ο ένας για τον άλλον. Γιατί καταλαβαίνουμε τις διαφορές μας και έχουμε σεβασμό ο ένας για τον άλλον. Δεν είναι πολύ, πολύ όμορφο. Πολύ εντυπωσιακό. Και αυτό που μου κάνει η περισσότερη εντύπωση είναι ότι πριν δύο αιώνες μου είπες. Ναι. Πώς αναπτύχθηκε αυτή. Μου φαίνεται πολύ εξελιγμένη. Σκέψου ότι αυτός ο άνθρωπος έζησε το 1850. Ναι, δεν πειράζει. Μα πιάνει και τα όρια της ψυχολογίας. Ναι, εννοείται. Αυτός ο άνθρωπος σκεφτείτε ότι έζησε από το 1858 μέχρι το 1917. Τρομερό. Έξω και πατέρας κοινωνιολογίας, μάλλον. Ναι. Οπότε έζησε και σε μία περίοδο που αυτά που έλεγε ήταν πολύ επαναστατικά. Γιατί τότε μιλάμε για περίοδο αυτόχειας, πολέμων. Ήταν όντως πολύ επαναστατικός ο διαχωρισμός και γενικά η θεωρία του. Και αν σκεφτούμε ότι ήταν και σε μία περίοδο που ο λόγος δεν ήταν τόσο διαδεδομένος όσο σήμερα. Ναι. Δεν υπήρχε αυτή η ελευθερία λόγου. Δεν θα λέγαμε ότι δεν υπήρχε, αλλά δεν ήταν αυτό τόσο διαδεδομένο. Mm-hmm. Δηλαδή, σήμερα έχουμε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κατάλαβες πώς το λες. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Το λέω. Δηλαδή, τότε δεν ήταν τα βιβλία τόσο διαδεδομένα, οι θεωρίες δεν ακουγόντουσαν τόσο πολύ. Ναι, ναι, λόγω και της έλλειψης τεχνολογίας. Υπήρχαν άλλες προτεραιότητες, θα έλεγα. Σίγουρα. Και δεν υπήρχε και η ανάλογη τεχνολογία. Ναι, βεβαίως. Πάμε λοιπόν στην επαναστατική μας εκπομπή, επαναστατικός και ο Dirkheim, πανάστηση 200 χρόνων. Και είπαμε αρκετά αρνητικά, ναι. Ήρθε η ώρα λίγο να πούμε στα πιο θετικά κομμάτια και στο πώς θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες άσχημες καταστάσεις, ειδικά λόγω της πανδημίας. Και αυτά τα αρνητικά συναισθήματα. Για πες μας λίγο, Αριστεία. Μόνο εγώ λέω νομίζω σήμερα. Έχετε πιάσει το δικό μου τομέα τώρα, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχω μια πιο ιδιαίτερη αγάπη. Η αρνητικότητα γενικά δεν μας ωφελεί σε τίποτα. Mm. Πρέπει να έχουμε θετικά συναισθήματα, γιατί χωρίς θετικά συναισθήματα δεν μπορούμε να ζήσουμε ευχάριστα αυτή τη ζωή, θα λέγαμε. Είχα δει πάρα πολλά post
Mm-hmm. Και γενικά άρθρα που λένε ότι επιλέγεις να είσαι θετικό στη ζωή σου. Επιλέγεις να είσαι θετική αυτή η αύρα και διάθεση. Mm-hmm. Πώς το επιλέγεις όμως? Πώς θεωρείς εσύ ότι μπορείς να επιλέξεις σήμερα να έχεις έτσι... να μην σηκωθείς με έναν αρνητισμό, να πεις ότι σήμερα θα χαμογελάσω. Πάνω σε αυτό που λες, πιστεύω ότι πραγματικά η ευτυχία, που είναι το μέγιστο συνέστημα, έχει να... κατά κάποιο τρόπο μαθαίνεται, μιας και βασίζεται κατά κόρον στο πώς εμείς αισθανόμαστε. Όπως μπορεί να... και είναι και μεταδοτική, έτσι. Όπως είναι και ο πανικός, η απελπισία και όλα τα αρνητικά συναισθήματα. Επομένως, ποιο είναι το πιο... πάρ το έξυπνο, πάρ το εγκεφαλικά. Τι είναι πιο έξυπνο? Να επιλέξεις τον καλό το δρόμο, να αισθάνεσαι καλά ή άσχημα? Πολλοί άνθρωποι όμως δεν αντιλαμβάνονται, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι έχουν αυτή την επιλογή. Δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή, ναι, μεν μέσα στον αρνητισμό και τα λοιπά χανόμαστε και λέμε ότι δεν έχω επιλογή, ότι έτσι σηκώθηκα, έτσι αισθάνομαι, αλλά είναι πραγματικά όμως επιλογή. Σίγουρα, και γι' αυτό μπορούμε να δώσουμε έτσι κάποιες προτάσεις για την βελτίωση της καθημερινότητάς σου σήμερα, ειδικά μια τέτοια περίοδο εγκλεισμού. Ναι. Κοίτα, εγώ αυτό που θα έκανα, αν είχα αρνητισμό, είναι... θα σας αποταπάμε από τα πιο απλά. Ναι. Να βγεις μια βόλτα στο πάρκο. Να φτιαχτείς, να φτιάξεις το μαλλί σου, να φτιάξεις τα... να ντυθείς ωραία για μια μέρα, να βάψεις τα νύχια σου. Εγώ από την προηγούμενη καραντίνα, ξέρεις τι έκανα? Εγκλεισμός κανονικός, έπρεπε να στείλουμε μήνυμα ότι δεν έβγαινα από το σπίτι μου. Και τι έκανα? Ξύπναγα το πρωί και ντυνόμουν κανονικά σαν να πηγαίνω τη σχολή μου. Ναι. Δεν καθόμουν με πιτζάμα σπίτι, δεν μου χάλαγε τη διάθεση. Έβαζες δηλαδή τζιν κανονικά? Βέβαια, τζιν κανονικά, τηλεκπαίδευση σαν να πηγαίνω στο πανεπιστήμιο μου. Ακόμα το κάνω, να ξέρεις. Εγώ ας πούμε δεν το έκανα. Εμένα με βοηθάει πολύ αυτό. Βοηθάει σίγουρα την ψυχολογία, γιατί εγώ έχω παρατηρήσει όταν το έχω μάθημα, ας πούμε, και είμαι σπίτι, γιατί τώρα εντάξει, όλα τα μαθήματα είναι διαδικτυακά, οπότε χρειαζόμαστε ηρεμία και στα λάπτοπ κτλ. Ναι, βέβαια. Ξυπνάω το πρωί και ξυπνάω τσίμα-τσίμα πολλές φορές, γιατί όταν έχεις μάθημα 8... Εντάξει, εγώ. Να είμαστε ειλικρινείς. Ξυπνάω, ας πούμε, 8 παρά 10. Φτιάχνω, προλαβαίνω. Ωραίο και αυτό, εκεί που έπρεπε να ξυπνήσεις 7. Ναι, και τα θετικά. Ναι, και το θετικό. Ξυπνάω, ας πούμε, 8 παρά 10. Και δεν προλαβαίνω φυσικά να ντυθώ. Δεν το έχω κιόλας γενικά, νομίζω, σαν συνήθεια να ντύνομαι έτσι όπως το κάνεις εσύ. Και κάθομαι με τις πιτζάμες. Και μπορεί, ας πούμε, να πάρω το λάπτοπ στο κρεβάτι και να γράφω από εκεί. Νιώθω μετά ότι χάνω όλη τη μέρα μου, δηλαδή ότι όλη μου τη μέρα... Μα κοιμίζει λίγο, ειδικά και εγώ κάθομαι και στο κρεβάτι, νομίζω ότι θα ξανακοιμηθώ. Μα μου χάνει και την ώρα. Ξέρεις, τώρα που καλοκαιριάζει και έχει καλύτερο καιρό, εγώ βγαίνω έξω στο μπαλκονάκι. Και εγώ βγαίνω στο μπαλκόνι πάρα πολύ. Με τον ήλιο έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ, ας πούμε, το χειμώνα, ας πούμε που δεν μπορούσα, καθόμουν στο γραφείο μου, άνοιγα διάπλατα τις κουρτίνες για να μπαίνει φως. Φόραγα τα ζεστά μου, γιατί εντάξει έκανε πιο κρύο. Αλλά έκανα κάτι ενώ δεν καθόμουν στο κρεβάτι. Ξέρεις το καφεδάκι, λίγο έτσι πρωινούλι δίπλα. Άρα, τι να πάρουμε από αυτό? Μια ατμόσφαιρα για τον εαυτό σου. Αυτό χρειάζεται, να φτιάχνουμε ατμόσφαιρα για τον εαυτό μας. Κάνω πολλά σαρδά σήμερα, το έχουμε ξαναπεί. Πρέπει να φτιάχνεις ατμόσφαιρα όπως σ' αρέσει εσένα. Γιατί κανένας άνθρωπος δεν έχει τις ίδιες συνήθειες. Σένα, ας πούμε, σ' αρέσει να ντύνεσαι. Εγώ δεν το έχω αυτό, ας πούμε, να σηκωθώ το πρωί και να πω «Α, σήμερα θα ντυθώ για να νιώσω καλύτερα». Εγώ βρίσκα και σκηνολάγια κανονικά. Τι θα πω σήμερα με πήγαινα σχολή? Ναι, ας πούμε, εγώ δεν έχω νομίζει την υπομονή να το κάνω αυτό, αν δεν βγω όντως έξω. Και σκράζει τον καθένα. Ακριβώς. Γι' αυτό, ας πούμε, εμένα μου αρέσει, ας πούμε, πολύ να βάφω τα μαλλιά μου. Εσένα ίσως δεν σ' αρέσει τόσο αυτό. Ακριβώς. Εξαρτάται τι πραγματικά αρέσει τον καθένα και τον γεμίζει. Όπως για να βγούμε και τελείως εκτός καθημερινότητας και σχολής, μία βόλτα στη φύση. Ναι. Μία βόλτα, ένα τηλέφωνο με έναν φίλο. Είτε βιντεοκλήση. Γιατί ενδεχομένως η απόσταση να χωρίζει τώρα λόγω των μέτρων. Μα πραγματικά υποσυνείδητα μπορεί να βοηθήσει αυτό στη θετική ψυχολογία. Και θα πει όλος, ναι, το ξέρουμε. Γιατί δεν το κάνεις να το δοκιμάσεις? Ναι. Εγώ αυτό θα πω. Ναι. Και πάνω σε αυτό επίσης θέλω να πω, για να εστιάσω λίγο και στο εκπαιδευτικό κομμάτι. Τώρα που έχουμε άπλετο χρόνο και τουλάχιστον για την πλειοψηφία μιλάω. Υπάρχει δυνατότητα και είναι κάποια συγκεκριμένα site που μπορούμε να επισυνάψουμε κάτω από το βίντεο όταν δημοσιευτεί, τα οποία έχουν να κάνουν με διάφορα σεμινάρια, τα οποία είναι είτε δωρεάν, είτε
πληρώνεις ελάχιστα, mm-hmm. όπου συνεργάζονται και με πολύ γνωστά πανεπιστήμια, όπως τις κορυφαία πανεπιστήμια, όπως της Αμερικής, που είναι το Harvard, το Columbia, και μπορείς να πάρεις πιστοποίηση σε οποιοδήποτε τομέα θέλεις, είτε αυτός είναι καλλιτεχνικός, είτε είναι οικονομικός, είτε είναι μια θετική επιστήμη. Και σκέφτομαι, Έλα. Γιατί ο κόσμος να μην έτσι εκμεταλλευτεί τον χρόνο του παραγωγικά. Εγώ, για παράδειγμα, είχα έτσι μια αίσθηση ότι θέλω να επεκταθώ λίγο στο κομμάτι των πωλήσεων, που δεν έχει καμία σχέση με τη σχολή μου. Και ήθελα να δω, μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει, το δοκιμάσω, κάνω ένα σεμινάριο. Ναι. Και πράγματι έκανα ένα σεμινάριο, το οποίο ήταν πάρα πολύ βοηθητικό. Και μιας και οι πωλήσεις έχουν να κάνουν και έτσι λίγο με το άτομο και την προσωπικότητα και το πώς πρέπει να αντιλαμβάνεσαι τους γύρους σου και με τι άτομο έχεις να κάνεις, με βοήθησε και για εμένα σαν σύση, θα έλεγα. Ναι. Οπότε το προτείνω πραγματικά ανεπιφύλακτα. Α, και είχα κάνει και ένα σεμινάριο φωτογραφίας. Ωραία και αυτό, δεν πειράζει. Και με βοήθησε πραγματικά πάρα πολύ και επεξεργασία φωτογραφίας. Πολύ καλό σεμινάριο, θα σας το προτείνω αν θέλετε. Νομίζω γενικά ότι έχει να κάνει με την ψυχολογία του ατόμου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί σε βοηθάει να καταλάβεις εσένα. Ναι, ναι. Είναι γενικά, μ' άρεσε πάρα πολύ και η έκφραση που είπες πριν ότι ναι, θα μας πούνε ότι το ξέρω, ναι. Τι μας λέτε τώρα, ρε παιδί μου, ότι αυτά είναι πολύ βασικά πράγματα. Είναι πολύ βασικά, αλλά είναι και πολύ ζωτικά γιατί όλα τα λέμε και το λέμε συχνά και τα συζητάμε και από εδώ. Αλλά ποτέ δεν τα κάνουμε. Γιατί δεν τα κάνουμε ποτέ. Και η ουσία μας που βρίσκεται πάντα στο απλό. Στο απλό, όχι πιο περίπλοκο, ναι. Σε μία επαφή, σε μία οικοδομητική έτσι, συζήτηση. Ναι. Εγώ κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου. Νομίζω το απλό είναι πάντα το πιο ωραίο. Γιατί το επιτυδευμένο φημίζει και λίγο ψεύτικο. Εξαρτάται, ναι, από την περίπτωση και ότι σαφώς γεμίζει τον καθένα. Είναι μία προσωπική άποψη. Ναι. Για να κλείσουμε λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι να έχουμε ευγνωμοσύνη, να κοιτάμε, να περνάμε καλά, να περνάμε ωραία. Να έχουμε την υγεία μας. Να τα έχουμε καλά με τον εαυτό μας. Σίγουρα. Να κάνουμε πράγματα τα οποία μας γεμίζουν. Να αγαπάμε τους γύρω μας, να δείχνουμε χαμόγελο στους γύρω μας. Αυτό ακριβώς. Να βοηθάει ο καθένας με τον δικό του τρόπο και να είμαστε αλληλέγγυοι όσο η καθημερινότητα και οι συγκυρίες μας το επιτρέπουν. Γιατί πραγματικά, άμα δεν βοηθάς το διπλανό σου, τότε είσαι μισός. Έχεις χάσει την ουσία. Ακριβώς. Σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας παρακολουθήσατε και πάλι. Σήμερα. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Να σας άρεσε το ντεκόρ μας. Ναι, το νέο μας πλάνο. Θέλουμε να μας πείτε πολύ τη γνώμη σας στα σχόλια, αν σας άρεσε το σημερινό. Ήταν ωραία εκπομπή η σημερινή. Μου άρεσε. Ήταν ωραία πράγματα. Ναι, μπορεί να είπαμε απλά, αλλά ήταν πράγματα που όλοι μας χρειαζόμασταν να τα ακούσουμε. Είναι, ανταποκρίνεται πραγματικά στην καθημερινότητα. Ναι. Και στους γύρους μας ανεξαρτήτου ηλικίας. Ακριβώς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Καλή συνέχεια.